Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Throwback Hits. Είμαι η Ανιμάντο και μαζί θα θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα τραγούδια που είχατε πρωτοακούσει λίγα μόλις χρόνια πριν. Σήμερα ξεκινάμε με το I Wanna Love You του Akon. Το 2006 κυκλοφόρησε το τραγούδι με τον Snoop Dogg, ο οποίος άλλαξε τους στίχους για να είναι κατάλληλο για όλους. Το τραγούδι αυτό είναι το πρώτο του Akon που έφτασε στην κορυφή των charts και ήταν υποψήφιο για Grammy. Πάμε να το δούμε. Συνεχίζουμε τώρα με το Just Like a Pill της Pink. Το τραγούδι αναφέρεται στο να φεύγεις από τοξικές σχέσεις. Όπως έχει πει η Pink στο κομμάτι αυτό, δείχνει ένα μέρος του εαυτού της, καθώς στο παρελθόν έκανε χρήση ναρκωτικών. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2002 και έγινε hit από την πρώτη στιγμή, φτάνοντας στη δεκάδα σε πολλές χώρες. Πάμε να το δούμε. Αφήνουμε τώρα το μακρινό 2002 και πάμε στο πρόσφατο 2013. Το Scream and Shout κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2012 από τον Will.i.am και την Britney Spears. Το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των charts σε 24 χώρες, ενώ έχει ένα απλό και ξεκάθαρο μήνυμα. Όταν βγαίνεις, να περνάς καλά. Για να το δούμε. Τώρα δεν θα πάμε πολύ μακριά, αλλά στη μεγαλύτερη επιτυχία της περσινής χρονιάς. Το Shape of You του Ed Sheeran κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2017 και έφτασε στην κορυφή των charts σε 44 χώρες. Επίσης κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Πάμε να το απολαύσουμε. Throwback Hits. Είμαι η Ανιμάντο και πάμε να θυμηθούμε τι ακούγαμε σαν σήμερα το 2011. Είναι το τραγούδι Grenade που κυκλοφόρησε το 2010 από τον Bruno Mars. Το τραγούδι αναφέρει πώς έσπασε η καρδιά του Mars παρά το ότι έδειξε στην αγαπημένη του όλη του την αγάπη. Ο κόσμος παρόλα αυτά το αγάπησε πολύ και αυτό φάνηκε καθώς έφτασε στην κορυφή 15 χωρών ενώ ήταν υποψήφιο για τα βραβεία Grammy. Αυτά από μένα, ας απολαύσουμε το Grenade και εμείς τα λέμε ξανά στο επόμενο Throwback Hits. Γεια σας. Yeah.